Μιλάμε για αναβάθμιση δομών παιδείας, έτσι δεν είναι. Μιλάμε για μόνιμους διορισμούς, μιλάμε για κάλυψη κενών, μιλάμε για ένα στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Διαχρονικά θα το πάω εγώ πάρα πολύ πίσω, την τελευταία 20ετία, 25 χρόνια, που έχει να κάνει με την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για ποια αναβάθμιση μιλάμε όταν στη Δυτική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Δήμο Καντάνου Σελήνου, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ποια περιοχή είναι Εύη? Είναι η περιοχή Κουντούρας. Ακριβώς, έκλεισε ένας παιδικός σταθμός λόγω έλλειψης προσωπικού και μάλιστα στον αέρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται 28 οικογένειες. Καμπανάκι κινδύνου χτυπάει ο Δήμαρχος. Τον έχουμε τον Δήμαρχο, παιδιά, τον κύριο Περάκη. Την καλησπέρα μας, Δήμαρχε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Τι συνέβη εκεί στην περιοχή και έκλεισε ο παιδικός? Κοιτάξτε, η περιοχή και τη Κουντούρα είναι μια αγροτική περιοχή. Καλλιεργούνται, έχει πρόημα εκπαιδευτικά, υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Και υπάρχει ο ένας από τους τρεις παιδικούς, δημοτικούς παιδικούς σταθμούς που έχει η περιοχή. Ο άλλος βρίσκεται στην Παλιόχωρα και ο άλλος στην Κάντανο. Και οι τρεις δημοτικοί παιδικοί σταθμοί για να λειτουργήσουν θέλουν περίπου 15 άτομα προσωπικό. Από τα 15 αυτά άτομα, μόνο δύο είναι μόνιμα. Μόνο δύο είναι μόνιμοι. Όλοι οι υπόλοιποι προσλαμβάνονται κάθε χρόνο μετά από έγκριση που δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου. Πέρυσι η έγκριση που μας έδωσε ήταν για 7 άτομα. Ναι. Με αυτά προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις θέσεις, δηλαδή των δύο παιδαγωγών. Οπότε για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, ανάβει το πράσινο φως στο Υπουργείο Εσωτερικών, στους Δήμους, προκειμένου να προχωρήσει σε κάποιες προσλήψεις. Προσλήψεις όμως ορισμένου χρόνου. Ορισμένου χρόνου εννοείται. Δηλαδή αυτό. Ενώ οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν κάθε χρόνο, οι προσλήψεις είναι ορισμένου χρόνου. Η αίτηση που είχαμε κάνει πέρυσι ήταν για 7 άτομα, όπως κάναμε και φέτος. Πέρυσι μας εγκρίνανε 5, φέτος μας εγκρίνανε 4. Ναι. Με αυτά τα 4 άτομα εμείς οφείλουμε να λειτουργήσουμε τους παιδικούς σταθμούς. Να τους καταλαβαίνετε, τους υπόλοιπους πρέπει να τους πάρουμε με διάφορες άλλες προκηρύξεις. Συνήθως προσπαθούμε να πάρουμε μέσα αυτή τη προκήρυξη τους πρεφονηπιοκόμους και τους παιδαγωγούς που είναι απαραίτητοι για την λειτουργία του παιδικού σταθμού. Και το κάποιο μάγειρα, γιατί οι παιδικοί σταθμοί έχουν ολοήμερο πρόγραμμα. Δημαρχέ, στον συγκεκριμένο παιδικό σταθμό, ναι, ποια έλλειψη έχει καταγραφεί αναγκαία προκειμένου να λειτουργήσει? Έλειξε η σύμβαση της καθαριότητας, που γινόταν από κάποιο υπάλληλο που είχε προσληφθεί για να καθαρίζει κάποια λαπτήρια του Δήμου. Καθάριζε εκεί πέρα, έλειξε. Η προκήρυξη, η άλλη που έχουμε βγάλει, που τρέχει αυτή τη στιγμή στον αέρα, δεν μπόρεσε να ευοδοθεί. Και προσπαθούμε να κάνουμε σύμβαση με κάποια αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου για να πάρουμε προσωπικό. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η προκήρυξη, η θέση της καθαριότητας μένει κενή. Ο παιδικός δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί είναι απαραίτητη η καθαριότητα λόγω των πολλών παιδιών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και ως εκ τούτου έχουμε αναστείλει προσωρινά την λειτουργία του. Φαντάζομαι, υποθέτω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πιθανότατα να σας παρουσιαστεί και τους επόμενους μήνες, σας παρουσιάζεται τώρα, αλλά και του χρόνου. Υπάρχει μία μόνιμη λύση που σε συνεργασία και με το αρμόδιο Υπουργείο να βρεθεί, προκειμένου αυτές οι οικογένειες να μην βρίσκονται στον αέρα αυτή τη στιγμή? Όχι, είναι ένα πρόβλημα, όπως είπατε στην αρχή της εισαγωγής σας, που έρχεται από το 2008-2009. Όταν σταμάτησαν να γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, είναι ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται σχεδόν κάθε χρόνο και με διάφορους τρόπους οι Δήμοι προσπαθούν να το λύσουν. Η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού είναι, θεωρώ, η μόνη ενδεδειγμένη λύση που μπορεί να λειτουργήσει για να μπορέσει και η επαρχία, η απομακρυσμένη από τα αστικά μέρη, γιατί εδώ πέρα, ξέρετε, δεν υπάρχουν ούτε ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, ούτε άλλες δραστηριότητες για να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά. Ο παιδικός σταθμός είναι το μόνο αποκούμπι που έχουν και οι γονείς, αλλά και τα παιδιά, για να μπορέσουν έτσι να αποκτήσουν μια κοινωνικότητα και σωστά, τα παιδιά και οι γονείς να εργαστούν. Για να ενημερωθεί και ο κόσμος, πιθανότατα μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή από την περιοχή, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή σε πόσες μέρες, σε πόσες εβδομάδες πιθανότατα να βρεθεί λύση με αυτή την πρόσληψη? Κοιτάξτε, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Λόγω πάλι έλλειψης προσωπικού του Δήμου, του υποστελέχωσης που έχει, καταλαβαίνετε ότι αυτή η προκήρυξη καθυστέρησε. Εντάξει, από την πλευρά του Δήμου δεν έτρεξε όσο θα μπορούσε, όσο γρήγορα. Ελπίζουμε αυτή την εβδομάδα, αν όχι την επόμενη, να έχει λυθεί το θέμα. Αλλά ξαναλέμε, είναι ένα θέμα που θα λυθεί προσωρινά. Αν δεν Δήμαρχε, υπάρχει μόνιμη πρόσληψη προσωπικού. Ακριβώς. Εγώ βλέπω ότι το. Τα ίδια θα έχουμε σε λίγο καιρό. Το Υπουργείο Εσωτερικών πετάει τον μπαλάκι στους Δήμους και βγάλετε τα κάστανα από τη φωτιά όσα προβλήματα παρουσιαστούν μέσα σε σεζόν.
Κοίτα, δεν θα έλεγα ότι πετάει τον μπαλάκι, αλλά αυτές είναι οι πολιτικές που ακολουθούνται. Δηλαδή, ζητάνε οι Δήμοι 7 θέσεις, εγκρίνονται 4 ή 3 ή 5 και τις υπόλοιπες πρέπει αυτά να καλύψουν. Μα για να ζητάει ένας Δήμος 7 θέσεις, σημαίνει ότι 7 θέσεις χρειάζεται. Και μάλιστα είναι θέσεις προσωποποιημένες, δεν είναι έτσι αφηρημένες. Είναι θέσεις που αφορούν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε να έχουμε και συνάντηση αύριο με τον Υφυπουργό Εσωτερικών. Ελπίζουμε να βρεθεί κάποια λύση και να μην υπάρξει το ίδιο πρόβλημα και του χρόνου, που προς το παρόν για του χρόνου από τις 7 θέσεις μας έχουν εγκρίνει μία λιγότερη, δηλαδή 4. Θα τα πούμε, Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά.